Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης νοσηλεύτηκαν το Σάββατο τα μέλη μιας οικογένειας ύστερα από κατανάλωση άγριων μανιταριών. Τα μανιτάρια πιθανώς να ήταν δηλητηριασμένα με αποτέλεσμα να προκαλέσουν επιπλοκές στην υγεία των μελών της οικογένειας. Πάντως υπάρχουν περισσότερα από 15.000 είδη μανιταριών, τα οποία μπορούν απλά να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: τα δηλητηριώδη, τα άγευστα αλαβρόσιμα και εύγευστα αλαβρόσιμα. Μόνο κάποιος με πείρα και ιδιαίτερες γνώσεις επί του θέματος μπορεί να εντοπίσει την βρώσιμη ποικιλία, και πάλι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν βιβλία για να σιγουρέψουν την ποικιλία. Τα μανιτάρια είναι κάτι το οποίο, αν και το έχουμε συνηθίσει να το έχουμε στην κουζίνα μας, όταν θα πάμε να το μαζέψουμε από το βουνό, είναι λίγο επικίνδυνο. Υπάρχουν περισσότερο από 15.000 είδη μανιταριών. Ακόμα και οι πιο πεπειραμένοι συμβουλεύονται συνεχώς βιβλία και ανανεώνουν τις γνώσεις τους για να είναι σίγουροι ότι αυτό που μαζέψαν είναι όντως αυτό που τρώγεται. Υπάρχουν κατηγορίες. Υπάρχουν μανιτάρια τα οποία μπορούμε να φάμε και είναι ευλαβή, που είναι λίγα αυτά. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν είναι καλής γεύσης και κάποια τα οποία, ακόμα και που θα τα αγγίξεις, θα δηλητηριαστείς. Το πιο ασφαλής τρόπος είναι βιβλία, αρκετή μελέτη, ίσως συμβουλές από κάποιον έμπειρο. Κατά τα άλλα υπάρχει και σύλλογος μανιταρόφιλων. Και μάλιστα στην Ξάνθη τώρα το Σαββατοκύριακο κάνουν και κάποιο συνέδριο. Οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται μπορεί να πάει να μάθει από αυτούς, να καθοδηγηθεί από αυτούς. Και ίσως έτσι είναι πιο ασφαλή τα πράγματα. Φυσικά η σίγουρη λύση για τους καταναλωτές είναι η αγορά μανιταριών από το κοντινότερο σημείο πώλησης εντός της πόλης, προκειμένου να διασφαλίσουν την υγεία τους, αφού τα συγκεκριμένα μανιτάρια μεγαλώνουν σε ειδικά προστατευόμενους χώρους. Οι πιο γνωστές βρώσιμες και εύγευστες ποικιλίες μανιταριών είναι τα πορτομπέλο, τα πλευρό τους και τα αγαρικά. Από εκεί και πέρα οι πιο αποδεδειγμένες λύσεις είναι να αγοράσουμε μανιτάρια τα οποία έχουν φτιαχτεί σε ελεγχόμενους χώρους και είναι μόνο οι ποικιλίες που μας ενδιαφέρουν. Γιατί το μανιτάρι είναι ο σπόρος που χρησιμοποιούμε, η ποικιλία που χρησιμοποιούμε. Δεν είναι αυτές που παράγονται είτε σε βιοτεχνίες είτε σε θερμοκήπια, είναι συγκεκριμένες ποικιλίες. Και είναι αυτές που τρώγονται. Είναι 3-4 ποικιλίες, τα αγαρικά, τα πλευρό τους, τα πορτομπέλο, αυτά που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, σε σκευασμένα και σε χύμα. Ακόμα και σε μανάβικα.